Πώς, κυρία Στεφανίδου, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, αλλά αυτό που μεταφέρεται στο τέλος της ημέρας είναι ο θυμός μεταφέρεται και επηρεάζει και το ίδιο το παιδί. Έχει ήδη αρκετά προβλήματα το παιδί όσον αφορά κάποιες συμπεριφορές. Απλά για να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα να καταλάβετε, όταν πήγα να δω το παιδί μου μετά από αρκετό καιρό λόγω κάποιων εντάσεων πάλι που υπήρχαν από πλευράς της μητέρας και όταν ο γιος μου είχε αρχίσει ήδη και μιλούσε, το πρώτο πράγμα που μου είπε όταν με είδε ένα μήνα μετά και άρχισε και μιλούσε το παιδί ήταν μόλις άνοιξα την πόρτα να μπω στο σπίτι, ήταν «Δεν θέλω τον πατέρα μου, δεν θέλω τον παπά μου». Αυτή ήταν ακριβώς η έκφραση. Και όταν γύρισα και του μίλησα και του είπα «Δεν θες τον παπά σου, θες να πάμε να παίξουμε, θες να πάμε στο δωμάτιο με τα παιχνίδια, να πάμε μια βόλτα στο Λούνα Πάρκ», μου είπε «Ναι παπά, θέλω να πάμε». Άρα άμεσα άλλαξε αμέσως η συμπεριφορά αυτού του παιδιού. Αυτό που γίνεται, δυστυχώς και πρέπει να το πω, είναι μια προσπάθεια αποξένωσης εντελώς του πατέρα από το γιο του. Αυτό γίνεται το τελευταίο διάστημα, είναι λυπηρό. Και εν πάση περιπτώσει αυτό που θα ήθελα να τονίσω, για να μιλήσω έτσι και λίγο πιο γενικά, είναι το ότι η μητέρα έχει ένα σκοπό, έχει ένα στόχο, έχει ένα θυμό, όπως είπατε εσείς, κυρία Στεφανίδου, και τον βγάζει απέναντι στον πατέρα και θέλει να τον αποξενώσει από τον γιο. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι οι αρμόδιοι φορείς και η πολιτεία γενικότερα και το δικαστήριο δεν μπορεί να μένουν απαθείς σε όλη αυτή την κατάσταση και να μην έχουν συμμετοχή και να μην παίρνουν μια απόφαση. Να μην τιμωρείται κάποιος, να μην επεμβαίνουν αυτεπάγγελτα για να καταλήξουμε κάπου που να είναι καλό για το μωρό. Εγώ, κυρία Στεφανίδου, εδώ και 2,5 χρόνια πληρώνω κάθε μήνα τη διατροφή για τον γιο μου. Την πληρώνεις τη διατροφή. Τονίζω αυτό για τον γιο μου. Σημαντικό. Είναι σημαντικό, γιατί πολλές φορές όταν υπάρχει πολλές φορές όταν ένα από τα δύο μέρη δεν τηρεί τους όρους της δικαστικής απόφασης, δηλαδή αν η μάνα αρνείται να δώσει το παιδί, αντίστοιχα ο πατέρας συχνά κόβει τη διατροφή. Εσύ λες ότι συνεχίζεις κάθε μήνα και πληρώνεις τη διατροφή. Μάλιστα. Και τώρα πληρώνεις τη διατροφή. Για να είμαι ακριβοδίκαιος, έχω πληρώσει όλες τις διατροφές πλην του τελευταίου μήνα και το λέω αυτό γιατί δεν μου αρέσει να κρύβομαι για τον μήνα ο οποίος δεν